Η Αθηνά και το νέο της τάμπλετ. Η Αθηνά ήταν πολύ ενθουσιασμένη. Ήταν τα γενέθλιά της, γινόταν 6 χρονών και επιτέλους θα αποκτούσε ένα ολοκένουργιο, ολόδικό της τάμπλετ. «Τι χαρά», είπε στον Ερμή και την Άρτεμη. «Θα βλέπουμε παιδικά όσο θέλουμε και θα παίζουμε παιχνίδια όλη την ώρα». «Δεν είναι σωστό αυτό που λες, Αθηνά», της είπε ο Ερμής. «Συμφώνησες με τους γονείς σου να χρησιμοποιείς το τάμπλετ το πολύ μία ώρα τη μέρα. Πρέπει να τους ακούσεις. Τις συμφωνίες πρέπει να τις τηρούμε. Εξάλλου έχουμε τόσα άλλα πράγματα να κάνουμε, πολύ πιο ενδιαφέροντα», συμπλήρωσε η Άρτεμη. «Μπορούμε να πηγαίνουμε στο πάρκο, να κάνουμε βόλτες, να παίζουμε με τους φίλους μας. Όλα αυτά είναι πολύ καλύτερα από το να καθόμαστε μπροστά σε μία οθόνη». «Καλά, καλά, έχεις δίκιο. Θα χρησιμοποιώ το τάμπλετ με μέτρο», είπε η Αθηνά. «Επειδή όμως σήμερα είναι Σάββατο, μπορώ να δω το αγαπημένο μου παιδικό και θα το κάνω αμέσως τώρα». Η Αθηνά κάθισε στον καναπέ και ετοιμάστηκε να ανοίξει το τάμπλετ. «Μη», της φώναξε ο Ερμής. «Πρέπει να ζητήσεις από τον μπαμπά σου να βρει το βίντεο που θέλεις να δεις. Υπάρχει περίπτωση να κάνεις κάποιο λάθος και να δεις κάτι που θα σε αναστατώσει». «Όχι, όχι», φώναξε και η Άρτεμη. «Δεν είναι ασφαλές να μπαίνεις μόνη σου στο διαδίκτυο. Υπάρχουν εκεί πολλά πράγματα, μόνο για μεγάλους, που αν τα δεις κατά λάθος, μπορεί να σε ανησυχήσουν». «Πάλι έχετε δίκιο», είπε η Αθηνά και αγκάλιασε τον Ερμή και την Άρτεμη. «Ευτυχώς που έχω και εσάς. Θα ζητήσω από τον μπαμπά μου να μου βάλει ένα ωραίο παιδικό να το δούμε όλοι μαζί. Μπαμπά, έρχεσαι λίγο». Καθώς η Αθηνά, ο Ερμής και η Άρτεμη έβλεπαν χαρούμενοι το παιδικό, ξαφνικά στην οθόνη εμφανίστηκε μία άλλη μικρότερη εικόνα. «Ω, τι είναι αυτό», είπε η Αθηνά. «Αν το πατήσω, λες να φύγει». «Δεν μου φαίνεται πολύ καλή η ιδέα σου, Αθηνά», είπε ο Ερμής. «Μπορεί να προκαλέσεις κάποιο πρόβλημα στο καινούριο σου τάμπλετ». «Μα τι άλλο μπορώ να κάνω. Θέλω να δω το παιδικό μου και αυτή η εικόνα με εμποδίζει», είπε η Αθηνά. «Να φωνάξεις τη μαμά σου. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο», της είπε η Άρτεμις. «Ναι, αυτό θα κάνω», είπε η Αθηνά και φώναξε αμέσως τη μαμά της. «Μπράβο σου, Αθηνά, που με φώναξες», της είπε η μαμά της, δίνοντάς της ένα μεγάλο φιλί. «Είσαι πολύ υπεύθυνο παιδί και ξέρω ότι μπορώ να σου έχω εμπιστοσύνη. Δεν πατάμε ποτέ σε αυτές τις εικόνες γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκαλέσουν. Μπορεί να είναι κάποιος ιός που θα καταστρέψει τη συσκευή μας ή ακόμα και να σε οδηγήσουν σε ιστοσελίδες που δεν είναι κατάλληλες για την ηλικία σου». Η μαμά εξαφάνισε την εικόνα που ενοχλούσε την Αθηνά και της έδωσε πίσω το τάμπλετ για να συνεχίσει να βλέπει το παιδικό της. Η Αθηνά όλο χαρά πήγε και κάθισε πάλι στον καναπέ. Κοιτάζοντας όμως την Άρτεμη και τον Ερμή, της ήρθε μία ιδέα. «Να σας πω κάτι, σκυλάκια μου. Σήμερα είναι μία ηλιόλουστη μέρα και δεν θέλω να την περάσω μπροστά σε μία οθόνη. Πάμε στο πάρκο να τρέξουμε, να παίξουμε και να κάνουμε κούνια», τους είπε με ένα μεγάλο χαμόγελο. «Γιούπι», φώναξαν και τα δύο σκυλάκια με μία φωνή. «Επιτέλους, Αθηνά, είχες μία καταπληκτική ιδέα. Πάμε, πάμε».